Τελειώνει η μέρα, πλησιάζει το Halloween 31 του μήνα. Τελειώνουμε, αυτό ήταν. Πρέπει να βιαστώ και να κάνω ακόμα κάνα δύο οπωσδήποτε βιντεάκια. 3, 4, 5, 10, δεν ξέρω. Πολλά, πολλά. Γιατί. Μην τρελαίνεσαι, Τάσο, μην τρελαίνεσαι. Δεν χρειάζεται να κάνεις όλο αυτό το πράγμα. Ό,τι προλάβουμε, προλάβαμε τέλος πάντων. Εντάξει, έκανα αρκετά October reviews. Spooktober, αλλιώς όπως το λέω και εγώ. Ξέρετε. Και. Ένα από αυτά review που θέλω να κάνω τώρα είναι για ένα συγκεκριμένο Funko Pop. Πάλι Funko Pop θα μου πεις, πω, πω, συνέχεια Funko Pop, πω, τι είναι αυτό με σένα. Εντάξει, ναι, είμαι και Funko Collector, το ξέρω. Μερικοί τα μισούν, μερικοί τα λατρεύουν, μερικοί κομψή κομψά. Βέβαια, η αλήθεια να λέγεται και εγώ, ας πούμε, όπως έχω ξαναπεί, η σχέση με τη Funko είναι μια σχέση μίσους αγάπης. Δηλαδή, και μ' αρέσει η Funko, αλλά και δεν χωνεύω κάποιες κινήσεις που γίνονται, θα μου πεις, μόνο εσύ είσαι. Πόσα άτομα γενικά. Στην ομάδα μέσα που είμαι κιόλας με τα παιδιά στο Funko Fanatics λένε «Αχ ρε Funko, γιατί αυτό, γιατί εκείνο σήμερα έβλεπε πάλι να πω στα πάνω παιδιά» λέει «Γιατί ρε Funko, μας το κάνεις αυτό». Τέλος πάντων, το θέμα είναι να περνάμε ωραία, να συλλέγουμε και να είναι ένα ωραίο χόμπι χωρίς να γινόμαστε ξινοί ιδιαίτερα αυτά. Πολλές φορές και εγώ καμιά φορά με τον εαυτό μου, δηλαδή εντάξει, δεν χρειάζεται να το αναλύσεις πολύ το πράγμα. Ό,τι φέρει Funko έφερε, ό,τι μπορείς να αγοράσεις, αγόρασες και τέρμα. Λοιπόν, και θέλω να κάνω ένα Funko Pop πολύ ξεχωριστό, το οποίο, ας πούμε, θυμάστε που είχα κάνει ένα βίντεο. Στο περασμένο το τέτοιο ήταν, νομίζω. Στο προπερασμένο Halloween, ναι, σωστά, γιατί έχει καιρό, πολύ καιρό. Δεν δουλεύει. Λοιπόν, και είχα μιλήσει για ένα συγκεκριμένο pop, το Haunted Mansion, την ύφη από το Haunted Mansion, η οποία, ας πούμε, έλεγα πω, δεν είναι glow και γκρίνια και τα λοιπά. Ξέρετε. Τέλος πάντων, η Funko μας έκανε τη χάρη και ήρθε και η Ελλάδα μάλιστα. Υπάρχει ακόμα να την αγοράσετε όσοι θέλετε. Funko Pop, Haunted Mansion, Glow in the Dark, φίλοι μου, είναι φανταστικό. Έπρεπε οπωσδήποτε αυτό το Halloween να γίνει review και το κάνω εδώ πέρα review παρέα με εσάς. Μ' αρέσει τόσο πολύ, είναι φανταστικό. Έχω και την κλασική, έχω και την απλή. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μόνο που αυτή έχει πολύ πιο λαμπερή προσωπικότητα. Η ίδια είναι βέβαια η κυρία Κωνσταντία από εδώ πέρα. Η Constance Hathaway για σας, γιατί κρατάει τσεκούρι. Πρόσφατα είδα και την τελευταία ταινία που βγήκε, που ήταν remake της παλιότερης με τον Eddie Murphy. Το παλιό με τον Eddie Murphy, να πω την αλήθεια και θα το ξαναπώ, δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Γιατί δεν είναι κοντά σε αυτό που ξέραμε λίγο πολύ ως Haunted Mansion. Ήταν μια έτσι καλή ανάλαφρη κωμωδία, μπορείτε να τη διασκεδάσετε να την δεις, αλλά καλύτερα και να μην λεγόταν Haunted Mansion, να λεγόταν το στοιχειωμένο δεν ξέρω τι, σπίτι, κτίριο κτλ. Δεν ξέρω, θα ήταν, δεν ξέρω πραγματικά. Εντάξει, ήταν Haunted όντως αυτή η έπαυλη που είδαμε με τον Eddie Murphy, αλλά το έσωσε κάπως ο Eddie Murphy, γιατί είχε πλάκα η αντιδράση του. Αυτά ήταν αρκετά αστείο, αλλά δεν ήταν και κάτι να πεθαίνεις και από τα γέλια. Όχι ότι το καινούριο είναι δηλαδή να πεθαίνεις από τα γέλια, γιατί εντάξει, είναι κωμωδία, παιδιά, και το καινούριο, είναι έτσι κωμικό δηλαδή. Αλλά στο καινούριο, ας περάσουμε για το καινούριο τώρα να μιλήσουμε, γιατί το παλιό ήταν το παλιό, πέρασε. Το καινούριο μου άρεσε πιο πολύ από το παλιό, πολύ πιο διασκεδαστικό. Είχε βέβαια. Έλεγες, είναι φάσεις οι οποίες δηλαδή λες, μπορούσε να κάνεις αυτό για να είναι ακόμη πιο αστεία αυτή η σκηνή, παράδειγμα. Ξέρετε, να δυναμώσουν δηλαδή λίγο τα αστεία. Και δεν τολμάνε, δεν ξέρω, με την κωμωδία τα τελευταία γενικά χρόνια δεν κάνουν κωμωδίες. Προσπαθούν απεικνωσμένα. Υπάρχει και αρκετό δράμα μέσα. Τέλος πάντων, και υπάρχει και λόγος που υπάρχει αυτό το δράμα. Δεν είναι άσχημη ταινία όμως. Είναι πολύ καλύτερο από αυτό με τον Eddie Murphy και πολύ πιο κοντά στο source material, όπως τα λέγανε. Θα έπρεπε να είναι δηλαδή πιο κοντά στο right. Με τη στοιχειωμένη έπαυλη από την Disneyland. Αν θα πάω από την Disneyland, θα είναι από τα πρώτα attractions που θα επισκεφτώ, γιατί είμαι spooky, ναι. Εντάξει, μου αρέσουν αυτά γενικά. Είναι φανταστικό, δηλαδή πολύ ωραίο. Να αναφέρω, επειδή είμαι μεγάλος φαν της Haunted Mansion, παρόλο που δεν έχω επισκεφτεί ποτέ το μέρος του Disneyland, ότι διαφέρουν τα Haunted Mansion. Δηλαδή από Disneyland σε Disneyland που θα πάτε, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Στη Γαλλία είναι διαφορετικά π.χ. Λέγεται Phantom Manor, παραδείγματος χάρη. Με διαφορά η μεγαλύτερη, ας πούμε, είναι παρόμοια, έχουν παρόμοια στοιχεία, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Στην Αμερική είναι το Haunted Mansion όπως το ξέρουμε, στη Ιαπωνία διαφέρει πάρα πολύ, είναι πιο χαριτωμένο να το πω.
Τέλος πάντων, έχει τις διαφορές. Και ένα πολύ ωραίο fun fact γι' αυτό, τις άλλες έβλεπα, ας πούμε, ένα ντοκιμαντέρ που έχει στο Disney Plus, τσεκάρετε το. Έχει να κάνει με το ride για το Haunted Mansion. Και ήταν στα προτινόμενα όταν είχα δει και τελειώσει την ταινία και το είδα και εκείνο εκείνη τη μέρα. Είναι ότι ο Walt Disney στην αρχή ζοριζόταν πολύ με το πώς θα κάνει τη στοιχειωμένη αποβλή για την Disneyland. Και τελικά πέρασαν τα χρόνια, το αφήναν το project συνέχεια εγκατελειμμένο. Απλά είχαν χτίσει το εξωτερικό, το να φαίνεται ας πούμε το exterior τα attraction. Και τελικά ο Disney πέθανε και δεν πρόλαβε να δει το έργο να γίνεται. Γιατί όλη την ώρα σκεφτόταν πώς το κάνει, επειδή δεν ήθελε να είναι πολύ τρομακτικό, αλλά ό,τι και πολύ αστείο. Και υπήρχαν διαμάχες τέλος πάντων μέχρι να γίνει η Haunted Mansion τέλος πάντων. Και τελικά δεν μπορούσε να το δει το έργο του να ζωντανεύει μπροστά του. Ας ελπίσουμε ότι το πνεύμα του στοιχειώνει τη Haunted Mansion και είναι εκεί πέρα κάπου και το είδε. Τι να πω. Όπως και να έχει το πράγμα, είναι ένα fun fact, ήθελα να το αναφέρω και αυτό. Και ήρθε να περάσουμε στη φιγούρα, στη λατρευτή αυτή κυρία εδώ πέρα, και να σας δείξω και τον Glow Effect και όλα. Παιδιά, είναι φανταστική φιγούρα. Πραγματικά δηλαδή είναι έτσι λίγο πιο διάφανο και είναι αυτό που ήθελα να κάνουν δηλαδή. Φοβόμουν ότι άμα το κάνανε, ότι δεν θα μπορούσαμε να το πάρουμε στα χέρια μας εύκολα. Ότι ήταν δηλαδή δύσκολο κτλ. Θα είναι ακριβό. Φοβήθηκα μην το κάνουν τίποτα glow chase και κάνει καμία 300 ευρώ μετά. Ξέρετε με τι φάνηκε αυτά τα πράγματα τι γίνεται. Και τελικά, όχι μόνο δεν το κάνανε έτσι, το φέρανε και σε special edition με το ειδικό αυτό κολλητάκι εδώ τη Funko Special Edition. Για όλους μας. Να το έχουμε όλοι, να το απολαύσουμε και να το έχουμε στα χέρια μας και να το χαρούμε. Έτσι δεν είναι, κυρία Κωνσταντς? Ωραία, λοιπόν. Περνάμε στο κοντινότερο review. Και την έχω βγάλει ήδη από το κουτί. Δεν χρειάζεται να την ανοίξουμε μπροστά σας να το δείτε. Είναι αλήθεια, ορίστε εδώ, είναι έξω από το κουτί της. Και είναι μια φανταστική φιγουρίτσα. Το κουτάκι, να σας δείξω μόνο διαφορά που έχει το κουτάκι, πέρα από τα αυτοκόλλητα του και αυτά τα έξω, τα οποία είναι πολύ αυτά, είναι ότι τη γράφει εδώ πέρα Disney. Να το δείτε λίγο γιατί το φως μας εμποδίζει. Ορίστε, είναι χάλια φωτισμός, παιδιά, sorry. Γράφει Disney, αυτό είναι. Δεν είναι τίποτα άλλο γενικά. Αυτό είναι η όλη φάση. Να κάνουμε λίγο ανέβασμα το φωτισμό, πολύ ωραία. Και έχουμε τη φιγούρα εδώ πέρα. Μια χαρά. Το υλικό είναι διαφορετικό. Είναι λες και πιάνεις σε κέρινο. Ένα πράγμα που κέρι φτιάχνει. Δηλαδή, ξέρεις. Ελπίζω να μου λιώσει καλή μου τώρα που θα κάνουμε το review, έτσι. Και ελπίζω να μην έχει θέμα με τις κάμερες γενικά. Γιατί λέει, αν μπείτε στο Haunted Mansion μέσα, ο επιφωνητής που όταν ξεκινάτε λέει, σας παρακαλώ, όχι φωτογραφίες με flash, γιατί τα πνεύματα είναι κάπως λέει ευαίσθητα, λέει στο flash. Ξέρετε, για να μην φαίνονται οι ατέλειες όταν μπαίνεις μέσα γενικά ή κάτι τέλος πάντων άλλο. Γιατί θα χαλάει η μαγεία, ξέρετε, και το λένε έτσι. Έχει πολύ πλάκα, αλλά ελπίζω εσύ να μην έχεις πρόβλημα. Δεν έχουμε φλάσ, έχουμε λίγο φως, λίγο φωτάκι. Ελπίζω να μην σε κάνει. Είναι χαμηλό φωτάκι, σχετικά λεντάκι είναι. Και έτσι λοιπόν έχουμε εδώ τη φιγούρα μας. Έχει μια βασούλα από κάτω, κλασικά, όπως ήταν και την περασμένη φορά. Το οποίο έχει ένα πέγκ, έχει μια τρυπούλα από κάτω. Το υλικό εδώ πέρα κάτω είναι κάπως. Είναι, ξέρετε, σαν να πετάγεται έξω. Δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή, ένα πράγμα περίεργο, δεν έχω ιδέα. Το άλλο, εντάξει, σαφώς είναι απόλυτα φυσιολογικό να είναι το άλλο διαφορετικό υλικό, γιατί δεν ήταν glow, έτσι. Είναι διάφανο. Και το κράτησε εκείνο για αυτούς τους λόγους, ότι διαφέρει τουλάχιστον στο θέμα των χρωματισμών, γιατί άλλο πιο μπλε εδώ χρώμα έχει γενικά πάνω στο κεφάλι, σε όλη η φιγούρα είναι glow. Το κεφάλι είναι κάπως διαφορετικό, σαν υλικό, ενώ το άλλο, το σώμα και το υπόλοιπο είναι σαν nylon φάση, ξέρετε, έτσι. Θυμίζει αυτή την υφή, όχι την nylon ακριβώς. Τέλος πάντων, υπάρχει βινίλια και βινίλια. Υπάρχουν, δεν ξέρω τι βινίλιο χρησιμοποιεί η Funko και αν όλες τις φιγούρες είναι από βινίλιο, έτσι. Το βασικό σημείο νομίζω που είναι βινίλιο σε ένα Funko είναι το κεφάλι κυρίως. Έχω αυτή την εντύπωση, παιδιά. Γιατί μια φορά ήθελα να στεγνώσω μια φιγούρα από μια μπογιά που έχω χρησιμοποιήσει πάνω σε ένα μπλάνκα που έκανα με Glow the Dark κτλ. Και το βάζα σε ζεστό σημείο και μαλάκωνε πολύ το κεφάλι. Ήταν σε λάστιχο, ξέρετε, τέτοια φάση. Έτσι πρέπει να είναι λογικά όλα τα Funko λίγο πολύ. Πίσω εδώ πέρα βλέπουμε είναι έτσι πιο θολό το υλικό για την Glow the Dark. Το τσεκουράκι της κλασικά, το καρτέλα εδώ πέρα, το ασημένιο στο χέρι της, ορίστε. Να το, ξέρετε, έκανε πολλά κακά με αυτό το τσεκούρι. Τέλος πάντων, είναι από τα αγαπημένα της αντικείμενα. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι και στην επόμενη ζωή. Έχουμε εδώ πέρα, το, ξέρετε, το βέλο της εδώ πέρα που είναι πίσω, μπροστά. Βέλο λέγεται, νομίζω. Δεν ξέρω πώς το λένε αυτό το πέρα. Θέλει το λένε στα. Δεν είπα βέλο στα ελληνικά, τέλος πάντων. Δεν θυμάμαι. Είναι το πέπλο της νύφης που τη σκεπάζει το πρόσωπο. Θα ήταν ωραία μια καλή μαγιά να κάνουν γενικά, ίσως επειδή ανανεώσαν αυτή τη φιγούρα, να την κάνουν και μια κόκκινη καρδιά εδώ. Ένα κόσμο κόκκινο που φοράει στην ιστορία φορά, ανάλογα με την attraction που την βλέπεις. Σε ένα είναι η καρδιά της που είναι κόκκινη τέλος πάντων, και άραβο σβήνει έτσι φωτίζει ας πούμε, μέσα στο prop, μέσα στο animatronic τέλος πάντων. Και άλλες φάσεις είναι ένα κόσμο κόκκινο. Δεν ξέρω, εσείς διαλέξτε. Γενικά ο καθένας είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Εδώ τα ματάκια της είναι βαμμένα πάνω.
διαφορετικά. Έχει καλή βογιά, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη τέλεια γενικά. Βλέπω εδώ πέρα υπάρχει κάτι πίσω από το πλαστικό, το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Είναι προφανώς για να κουμπώσει πάνω στη φιγούρα αυτό το κομμάτι, γιατί προφανώς κουμποτά είναι αυτά. Λογικό είναι να τα κολλήσουν. Το ρούχο της εδώ, το φόρεμά της κάτω, είναι λες και σηκώνεται. Το κάνουν επίτηδες, τώρα αυτό να αλλάζει. Δεν ξέρω, όμως, κάποιες διαφορές. Θα είναι ωραία να τα κάνω μια τέτοια. Μια έτσι σύγκριση θα ήταν ωραία να τα κάνω. Να τσεκάνω εδώ τι γίνεται. Τέλος πάντων, θα το κάνουμε καλά, δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι σημαντικό, τέλος πάντων. Να πεις, αμάν, τόσο χρήζει τόσο σύγκριση. Εντάξει. Η αλήθεια είναι λέγεται μια καλή ιδέα να το τσεκάρουμε. Να φέρω και την άλλη να το συγκρίνουμε. Δεν είναι κακό. Γιατί όχι. Περιμένετε, κάνω ένα πώς και επιστρέφω για τη σύγκριση. Και εδώ και άλλη φιγούρα. Νάτι. Οι διαφορές ποιες είναι. Αυτή είναι πιο έτσι οχρή. Θα σου δίνει την εντύπωση ότι και αυτή γενικά έτσι κάνει. Είναι glow το υλικό. Αλλά δεν γινότανε γιατί είναι άλλη φάση. Είναι πιο διάφανο κτλ. Γι' αυτό και την κράτησα έτσι. Έχει με αρκετά διαφορά. Κυρίως το χρώμα. Είναι ένα variant, άλλη για κανείς τα χρώματα. Τέτοια φάση. Αυτή εδώ, ας πούμε, είναι η παλιά. Η οποία, δείτε. Προσεκτικά. Θα το πάμε λίγο. Να τη δείτε έτσι εδώ. Έχει, είναι πιο διάφανο, βλέπετε, είναι άλλη φάση, εντελώς. Δηλαδή, αξίζει να κρατήσει και τα δύο μαθές, δεν είναι άσχημη ιδέα. Έχει τη χάρη της και αυτή, πώς να το πω, και αυτό είναι το μοναδικό διάφανο pop σε σχέση με τα άλλα φαντασματάκια που βγήκαν, έτσι, όταν μιλάμε για σύγκριση. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα να περάσουμε στον μπλο της φιγούρας. Έχω μια τέλεια εδώ στο μάτι, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν αυτό φεύγει. Τέλος πάντων, είναι, ήταν έτσι από την αρχή, δεν είναι ότι πείραξα κάτι εγώ. Εδώ πέρα πίσω υπάρχουν και κάτι μαυρίλες. Το ξέχασα γιατί έχω καιρό να τη βγάλω τη φιγούρα από το κουτί. Πάμε τώρα για τον μπλο αυτής της φιγούρας. Το οποίο είναι το main attraction εδώ πέρα. Της κυρίας. Ήδη φέγγει κάπως. Εμείς θα την κάνουμε να φέξει πιο καλά. Και εκείνη δείτε πόσο ωραία φέγγει. Και άλλη δίπλα δηλαδή. Άμα κάνεις το εφέ. Είναι πολύ ωραία φάση γενικά. Να το δείτε. Και να τη φέξουμε λίγο εδώ πέρα. Καλά, καλά. Είναι όλο glow, παιδιά. Αυτό μου αρέσει. Είναι όλο glow, δηλαδή δεν είναι όλο το υλικό, είναι φωσφορούχο. Αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο. Ορίστε πώς φέγγει. Κυρίως το πρόσωπο φέγγει πολύ καλά. Πολύ καλά. Έτσι. Δηλαδή με φωτογραφίες ήταν ακόμα καλύτερα, φαντάζομαι. Πριν που έλεγα για τη φούστα, το ίδιο είναι, παιδιά. Δεν έχει καμία διαφορά, δηλαδή τίποτα ιδιαίτερο. Στη διαφορά, ορίστε λοιπόν πώς φέγγει. Δείτε πόσο φανταστικά φέγγει η φιγούρα. Το οποίο δεν τάρξει, έτσι. Δηλαδή. Τέτοια φάση. Δεν κάνουμε κι άλλο. Είναι πολύ καλό, εντάξει. Είναι πολύ το φέξιμο της, φανταστικό. Όσα παιδιά την πήραν, δεν έχει κανένα παράπονο. Λέγανε φοβερό glow. Είναι το επόμενο καλό pop που έχω σε σχέμα θέμα glow μετά το Creature from the Black Lagoon. Τέτοια φάση. Είναι πάρα πολύ καλή. Δεν περίμενα ότι κάποιο θα φτάσει το Creature μου σε glow. Τέτοια φάση. Δηλαδή αυτή το κάνει πολύ καλά. Είναι πολύ ωραίο. Είναι αυτό που έπρεπε να κάνω από την αρχή. Να το κάνω σε glow. Άντα, παλιάριξε την κρίνια. Σε glow, σε glow, σε glow. Ορίστε. Να την κάνουμε και λίγο έτσι. Ωραία. Καλά, θα την βάλω και μια ιδιαίτερη φωτογραφία για το τέτοιο, για το thumbnail και έτσι, ορίστε. Δείτε πόσο καλά φέγγει. Παιδιά, θα συζητήσετε, είναι φαντάστικη. Είναι φαντάστικη αυτή η φιγούρα. Πάρα πολύ ωραία. Από ένα βίντεο ακόμα, φίλοι μου, λοιπόν, ακόμα και έτσι θα φαντάσω τη φάση. Σας ευχαριστώ παιδιά το βιντεάκι μου. Και ακόμη μια φορά, ήθελα να κάνω μια σύγκριση. Ήταν σημαντικό να δούμε τις διαφορές, γιατί τα έχω δύο φορές και έτσι δεν είναι άσχημη η ιδέα αυτό το πράγμα. Στο ίδιο scale και ίδιο λίγο πολύ. Είναι πιο ψηλή εσύ. Α, όχι, είναι επειδή κουμπώνει τόσο καλά κάτω ως το τέτοιο, ναι. Αυτή κουμπώνει λίγο καλύτερα, ας πούμε, κάτω. Εντάξει, γι' αυτό είναι λίγο πιο. Τα φουστάνια του λίγο, δεν ξέρω. Τελικό φταίει ίσως. Αλλά βλέπω πως ξεχωριστή είναι και αυτή η κυρία τώρα και έτσι δεν θα δώσω καμία. Ούτε μία ούτε την άλλη. Τις έχω και τις δύο. Εδώ πέρα δίπλα-δίπλα. Σας ευχαριστώ που είδατε ακόμα αυτό το βιντεάκι μου, φίλοι μου. Ένα like, ένα subscribe. Είναι τζάμπα, είναι free, δεν είναι κάτι που το πληρώνεις. Και ραντεβού στο επόμενο βιντεάκι με Funko Pop. Σκέφτομαι τώρα, είναι κάποια, κάνα δύο Funko Pop ακόμα. Αν προλάβω να το κάνω review για Halloween, έχει καλό. Αν όχι, και μετά το Halloween, δεν τρέχει κάτι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Γεια σας από ακόμα ένα βίντεο, λοιπόν.